Η κλωστροφαντική της περιοχής της Νάουσας εδώ και πάρα πολλά χρόνια δίνουμε μάχες απέναντι στα αφεντικά. Με αγώνες, με συγκρούσεις, ακόμα και με αίμα. Αγώνες που έχουν τα μπρος και τα πίσω. Που χωρίς αυτούς όμως δεν μπορεί να πάει η ζωή. Την αδικία και την εκμετάλλευση τη βιώνουμε όλοι μέσα στο εργοστάσιο. Καταλαβαίνουμε ότι μόνο με τον αγώνα θα μπορέσουμε να αλλάξουμε τη ζωή μας προς το καλύτερο. Κάτι άλλο δεν έχουμε. Όμως, για να μην υποκύπτουμε, καθοριστικό ρόλο παίζουν οι πρωτοπόρες ιδέες και οι πρωτοπόρες πράξεις του Προοδευτικού Κόμματος του ΚΚΕ. Έχουμε καταλάβει ότι δεν μπορούμε να έχουμε κοινά συμφέροντα με το βιομήχανο. Γιατί όταν αυτός μας πληρώνει, εμείς καίνουμε πάντα σαν κατεμένοι από τη δουλειά. Γιατί όταν έπεφταν τα κέρδη τους, μας καλούσε να βάλουμε πλάτη και να υπογράψουμε μειώσεις αποδοχών με τη βοήθεια πάντοτε των εργοδοτικών συνδικαλιστών. Για να απολαμβάνουν αυτοί τα πλούτη τους. Γιατί όταν μας έλεγαν οι εργοδότες να ζητήσουμε χρηματοδοτήσεις για λογαριασμό τους, είχαμε δίπλα μας το ΚΚΕ να μας θυμίζει ότι όποτε έγινε αυτό στο παρελθόν, οι εργαζόμενοι έβγαιναν πάντα χαμένοι. Το έχουμε δει και με το σχέδιο εξυγίανσης στη Μαλαματίνα. Απολύσεις, μειώσεις μισθών κτλ. Έτσι είναι όλοι τους, αδίστακτοι και αχόρταγοι. Βλέπουμε και το ρόλο του κράτους που είναι πάντα δίπλα στον εργαζόμενο, να βάζει πάντα εμπόδια και να καθυστερεί για τα δικά μας δικαιώματα. Ψηφίζουν αντιεργατικούς νόμους, μειώνουν μισθούς, συντάξεις, ανεβάζουν τα όρια συνταξιδότησης. Θέλουν να μας κάνουν δηλαδή φτηνούς και σιωπηλούς εργάτες. Το μόνο κόμμα που αντιστέκεται σε όλη αυτήν τη λέλαπα είναι το ΚΚΕ και τους ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Όσο η εργοδοσία προσπαθεί να μας διαχωρίσει σε πρωινούς και σε αυτούς που δουλεύουμε στις βάρδιες, σε παλιούς και νέους εργαζόμενους, άλλο τόσο εμείς με πείσμα προσπαθούμε να τους ενώσουμε. Και το πετυχαίνουμε αυτό, καλύτερα το τελευταίο διάστημα. Βλέπετε, είναι βαθιά η ρίζα του ατομικού δρόμου και του βολέματος. Μαζί με τους κομμουνιστές, εμείς παλεύουμε να την ξεριζώσουμε και θα τα καταφέρουμε σύντομα. Το εργοστάσιο τα προηγούμενα χρόνια έχουν περάσει πάρα πολύ. Ο Τσίπρας μας έλεγε τότε τι καλό αφεντικό που έχουμε. Το καλό αφεντικό σήμερα μας προστάει δεδουλεμένα 11 μηνών. Φανταστείτε, αν ήταν κακό, πόσο θα μας κοστούσε ακόμα. Είχε έρθει και ο άλλος, ο γνωστός Γεωργιάδης, μας έλεγε ότι βλέπει μια επιχείρηση πρώτη με καινοτόμα προϊόντα. Είναι καινοτομία να χρωστάει στους εργαζόμενους φαίνεται χρήματα. Τώρα όμως που φτάσαμε και μας χρωστάνε 11 μήνες πέραν από το ΚΚΕ, δεν πατάει κανείς άλλος το πόδι του σε εργοστάσιο. Τι να μας πούνε άλλους. Ότι έτσι είναι οι επιχειρήσεις στον καπιταλισμό. Ότι όταν έχουν κέρδη μας ξεζουμάνε και όταν έχουν κασούρα μας πετάνε σαν στιμένες λεμονόκουπες. Τι να μας πούμε, ότι ο βιομήχανος χρωστάει 20 εκατομμύρια σε τράπεζες, 3 εκατομμύρια στον ΕΦΚΑ, 3 εκατομμύρια στους εργαζόμενους και 20 εκατομμύρια στη ΔΕΗ και δεν του καίγεται καρφί. Μέσα λοιπόν από το καμίνι του αγώνα οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο του Βαρβαρέσου βγάζουμε συμπεράσματα ότι δεν μπορούμε άλλο να περιμένουμε τον επόμενο ευεργέτη επενδυτή με σταυρωμένα χέρια. Ότι ακόμα και αν αυτός έρθει θα μας λογαριάσει σαν κρέας στη μηχανή των κερδών. Καμιά αναμονή λοιπόν. Όλη η δύναμη είναι στα χέρια και τα μυαλά μας. Αυτές είναι οι απόψεις των κομμουνιστών αλλά και οι πράξεις το ίδιο. Ένα κόμμα που πολλές φορές δεν περνάει από το μυαλό των εργατών και μόνο οι κομμουνιστές μας καλούν να σκεφτούμε
είναι πως χρειάζεται να παλέψουμε για να περάσει όλος αυτός ο πλούτος στα δικά μας χέρια. Πολλές φορές παίρνει το ερώτημα, καλά, πώς είναι δυνατόν? Υπάρχει ανάγκη ο κόσμος να ντυθεί. Υπάρχουν και τα μηχανήματα. Υπάρχει το έμπερο εργατικό δυναμικό. Οι μηχανές να είναι κλειστές και να μην γυρίζει ούτε λανάρι στο εργοστάσιο. Με τη συμπόρευση με το ΚΚΕ, εκτός από την αντοχή, το πείσμα και τον τρόπο, αποκτάμε και μια πιο βαθιά σκέψη για το αύριο. Ότι δηλαδή οι μηχανές και τα εργοστάσια μένουν κλειστά, γιατί αυτό δεν συμφέρει τα κέρδη μιας χούρτας παράσιτων που δεν ξέρουν ούτε που μην απατάνε. Αλλά μπορεί και να γίνει αλλιώς, χωρίς αυτούς, με εμάς την εξουσία. Γι' αυτό λοιπόν οι κλωστοϊφαντουργοί, όπως πάντα, έτσι και τώρα, με το κόμμα τους, το ΚΚ στη μάχη, κόντρα στην αναμονή, με δύναμη όπως αυτή που μας έδωσε η πανελλαδική απεργία στις 9 του Νοέμβρη, να φέρουμε με τον αγώνα μας τα πάνω κάτω. Σας καλούμε λοιπόν για πιο δυναμικούς αγώνες, για νέες κινητοποιήσεις και για μεγαλύτερες μάχες. Δεν θα πεινάμε εμείς οι πολλοί για να γεμίσουν τα θησαυροφυλάκια τους οι λίγοι. Καλούς αγώνες, συντροφοί! Η νίκη